Εδώ λοιπόν στο Charge All Your Countdown, την απόλυτη μουσική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Σήμερα είμαστε σε πολύ ερωτικό κλίμα. Η παρέα μας μεγάλωσε. Εκτός από το Μίλτο, τον Αντώνη Βλοντάκη, τη Ράνια Θρασιά, τον Τζόνι Καλημέρη. Ο καναπές ομόρφινε κι άλλος, διότι έχουμε και τη Ραλία Χριστίδου στην παρέα μας. Η Ραλία μας τραγούδησε μόλις το «Εγώ για σένα», διασκευή του Ancora Vivo, του Ιταλικού, το οποίο εσύ ήθελες αμέσως να το πεις μόλις το άκουσες, γιατί κάποιο πουλάκι μου είπε ότι στην αρχή που η Ραλία το άκουσε αυτό το τραγούδι και άκουσε τους στίχους. Λέει, εγώ τώρα είναι που δεν πολύ θέλω εγώ να το πω, λέει πολύ αυτό. Γιατί εγώ πολύ δεν ταυτίζομαι. Ένα πουλάκι μου το είπε. Εγώ λέει, δεν ταυτίζομαι, λέει, πολύ με αυτούς τους στίχους τώρα εγώ για σένα και να πέσω πιο κάτω από τον καθένα και τέτοια. Αυτό που μου είχε φανεί υπερβολικό για το χαρακτήρα το δικό μου, έτσι, για αυτά που μου, για τον τρόπο που θέλω να εκφράζομαι, ήταν το που έλεγε θα σκότωνα τα όνειρά μου για σένα. Και μου είχε ακουστεί πάρα πολύ απότομο. Mm-hmm. Για να το τραγουδήσω. Και αυτομάτως, επειδή έπρεπε να το πω και έπρεπε να ταυτιστώ με το ρόλο, γιατί κάθε φορά που λες ένα τραγούδι πρέπει να ταυτίζεσαι με το ρόλο, σκέφτηκα για ποιον θα το λέγεις αυτό. Δεν θα το λέγεις. Δεν θα το λέγεις. Δεν θα το λέγεις. Να βρεις αντρικά ονόματα στο μυαλό σου και τα απέριπτες ένα-ένα. Δεν θα το λέγεις, δεν θα το λέγεις, δεν θα το λέγεις. Και λέω, εντάξει, αν μπορούσα να το πω για κάποιον άνθρωπο, θα ήταν για το παιδί μου. Και μπαίνοντας στο στούντιο με τις κατάλληλες καθοδηγήσεις, υπόθηκε, νομίζω, αρκετά αξιοπρεπώς. Αν το σκεφτείς, αν σε ρωτήσω και σένα και ρωτήσω και τον Αντώνη και τον Μίλτο ίσως, θα σου άρεσε μια γυναίκα που θα έλεγε «εγώ για σένα πατάω τα όνειρά μου, πέφτω στα πατώματα και πέφτω και πιο χαμηλά από τον καθένα», θα σας άρεσε μια γυναίκα τέτοια? Πω, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Για πες, Βλοντάκη, γιατί ο Βλοντάκης είναι πολύ ρομαντικός τύπος. Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα μου άρεσε να το ακούσω από γυναίκα αυτό. Θα ήταν πολύ μεγάλες ευθύνες που θα είχα μετά. Έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να απογοητεύσω αυτόν τον άνθρωπο σε καμία περίπτωση που θα μου το έλεγε. Είσαι φιλότιμος. Αυτό δείχνει έναν πολύ φιλότιμο άνθρωπο, που είναι πολύ σπάνιο αυτό στις μέρες μας. Άντρας που να λέει θα είχα πολύ μεγάλες ευθύνες, αυτό σημαίνει ότι είναι ένας πέφινος άνθρωπος. Πραγματικά. Εσύ, Τζόνι, θα σου άρεσε να ακούσεις γυναίκα να σου... Κοίτα, δεν ξέρω αν θα μ' άρεσε ο στίχος έτσι ακριβώς όπως τον λέει το τραγούδι, όπως τον λέει η Ραλία. Αλλά το νόημα του στίχου είναι κολακευτικό, έτσι. Το νόημα του στίχου. Δεν εννοώ ακριβώς τα λόγια του στίχου. Το νόημα. Αυτό το οποίο θα θέλει να πει μια γυναίκα. Μια τέτοια γυναίκα που θα στο έλεγε για σύντροφο τη ζωή σου. Εάν ήταν έτσι εκφρασμένη, ίσως όχι. Αλλά το νόημα των λεγόμενων, ναι. Πάντως για να υποστηρίξω και δεν είναι τίποτα, έχω συνεδρίες. Λίγο ακόμα να αφήσουμε τη Ράνια. Σε λίγο θα χρειάζεστε όλοι πολλές συνεδρίες με τη Ράνια. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει η Ράνια. Πες με το μου. Νομίζω κι εγώ ότι όταν πια μεγαλώνουμε, εμείς μάλλον είμαστε πιο ρομαντικοί από εσάς. Και εσείς είστε πιο ηλίστριες, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αμένα η ζωή με ανάγκασε να αλλάξω. Εγώ είμαι κατά βάση ρομαντικόβλακας, αλλά η ζωή με έκανε... Λοιπόν, τώρα Λιάκη μας αποφύτησε με άριστα από το Εθνικό 2, 22 χρονών. Έχει βιογραφικό. Ναι, βεβαίως πλήρες. Δεν θα το διαβάσω όμως όλο. Δεν θα το αποφύγω αυτό, γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται. Θα πω απλά ότι έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Φάμελο, Τσαλιγοπούλου, Παπακοσταντίνου, Ζουγανέλη, Μπουλά, Λέκη Παπαδόπουλου και πάρα πολλούς άλλους. Κάποια συμβουλή που να σου έδωσε κάποιος από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχεις δουλέψει και το Γιάννη Κότσιρα που δεν ανέφερα και με την οποία δεν ξέχασες ποτέ. Καθένας λέει τα δικά του βασικά. Και εγώ ακούω, άκουσα από τον καθένα κάτι. Και τα κρατάς όλα ένα-ένα. Προσπαθώ. Ποιο τραγούδι... Από μένα τίποτα δεν πήρεσαι. Στον Αντώνη ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες? Στον Αντώνη. Ναι, έτσι από τους μήνες που περάσατε μαζί. Για πες. Μου έρχονται διάφορα, δεν θέλω να τα πω. Θα πω ένα που, θα πω ένα που είχαμε πει στο σόου μαζί. Ναι. Και νομίζω ότι του τέριαζε πάρα πολύ. Το να με προσέχεις. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μα έχει πέσει χαμηλά. Όχι. Μάτια μου γλυκά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις. Αυτό, ναι. Ραλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Να έχεις πάντα επιτυχίες, να λες πάντα ωραία τραγούδια και να ακολουθείς πάντα την καρδιά σου, αλλά δουλεύοντας σκληρά. Είναι καλός συνδυασμός αυτό. Δουλεύω σκληρά, ακούω την καρδιά μου. Εγώ σε ευχαριστώ.